πράγματα λίγο από την αρχή. Εσύ πέρσι ήσουν η νικήτρια του The Voice. Καταρχήν το περίμενες αυτό, ρε παιδί μου, όταν μπήκε στο παιχνίδι? Καθόλου, με τίποτα. Καθόλου με τίποτα. Με τίποτα. Κάθε φορά έλεγα ότι θα βγω. Ναι. Στα blinds είπα, εντάξει, τα τελευταία μου. Πότε πίστευες ότι μπορεί και να το σηκώσουμε το τρόπαιο, ας πούμε? Το τρόπαιο. Ναι. Την Παρασκευή, στον τελικό. Α, στον τελικό. Ναι. Στον τελικό είχες πιστέψει δηλαδή ότι μπορεί να είσαι νικήτρια τελικά? Θα μπορούσα, ναι. Είχα μια. Ωραία. Ελπίδα. Λοιπόν, ελπίδα. Κερδίζεις το The Voice. Και θα το πω όπως το αισθάνομαι και όπως το λέει ο κόσμος. Ότι, ρε παιδί μου, πολλά παιδιά από το The Voice και εσύ που είσαι νικήτρια, ξυλοχαθήκατε μετά. Δηλαδή δεν έγινε κάποιος, και τώρα ας τους άλλους, μιλάμε για σένα. Δεν έκανε κάποιος μια μεγάλη επιτυχία, είτε σε επίπεδο δισκογραφίας, είτε σε επίπεδο να πάει να τραγουδήσει σε ένα μεγάλο νυχτερινό κέντρο, ή ξέρω εγώ, να γίνει κάτι. Αυτό είναι η αίσθηση του κόσμου ή είναι αλήθεια, ας πούμε? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όπως και για τους μεγάλους τραγουδιστές, είναι δύσκολο, πόσο μάλλον για μας. Ναι. Που δεν μας ξέρει ο κόσμος τόσο όσο γνωρίζουν ένα τραγουδιστή διάσημο που έχει κάνει πολλά βήματα, έχει μεγάλη δισκογραφία πίσω του. Για μας είναι ακόμα πιο δύσκολο, διότι πρέπει να κρατήσουμε εκείνη τη αναγνωρισιμότητα που είχαμε στο The Voice. Ναι, είναι και... μια τεράστια αναγνωρισιμότητα όμως. Δηλαδή, ναι, που πολλοί από τους τραγουδιστές που τώρα τραγουδάνε δεν την έχουν, ας πούμε. Δηλαδή, εσείς οι τρεις-τέσσερις τελευταίοι αποκτήσετε τεράστια αυτή. Σε ένα εξάμεινο, ναι. Ήταν για μας ακόμα πιο δύσκολο όλο αυτό, να το κρατήσουμε σε πολύ ψηλά επίπεδα. Φυσικά, στη δική μου περίπτωση, επειδή εγώ αποφάσισα να μείνω στην Κύπρο. Εσύ είχες προτάσεις από την Ελλάδα καταρχήν? Για νυχτερινό κέντρο. Είχα προτάσεις, ναι. Για τι συνεργασίες? Απλά για μένα πίστευα ότι δεν θα ήταν. Δεν με ξέφραζα. Κάτσε, όταν λες προτάσεις από νυχτερινό κέντρο, ας πούμε. Ναι. Με τι σχήμα? Λαϊκό? Δεν πρέπει να το πω. Μην πεις το όνομα. Ναι, ήταν λαϊκό. Λαϊκό σχήμα. Ναι. Και δεν όπου εσύ δεν θα πήγαινες να κάνεις εκεί, θα έλεγες λαϊκά ή θα έλεγες το πρώτο πρόγραμμα? Είχα δύο προτάσεις, στο ένα να άνοιγα το πρόγραμμα και το άλλο να είμαι πρώτη κυρία με κάποιον άλλο τραγουδιστή, ο οποίος ήταν πάρα πολύ λαϊκός. Γνωστό όνομα, ας πούμε. Ναι. Δεν θα μας το πεις? Όχι. Δεν είναι κακό, πρόταση ήταν. Δεν. Ωραία, εντάξει. Και γιατί είπες όχι εσύ, ας πούμε, αφού ήταν ένα πολύ μεγάλο γνωστό λαϊκό όνομα αυτός? Διότι δεν ταιριάζω με ένα τόσο λαϊκό τραγουδιστή. Μάλιστα. Έτσι όπως το σκεφτόμουν, διότι ο κόσμος που θα ερχόταν να ακούσει τον τραγουδιστή αυτό, ο κόσμος που θα ερχόταν να τον ακούσει, δεν θα άκουγε και εμένα. Που δεν τραγουδάω τόσο... Με ποιο είπατε, Παντελίδη, ρε παιδί μου, σου κάνω πρόταση? Δεν μπορώ να πω. Είναι αυτό που αισθάνεσαι εσύ, αυτό που αισθάνθηκες. Και σαφώς είναι δική σου επιλογή και πέρα από αυτό, ήταν δύσκολο γιατί θέλανε τρεις φορές τη βδομάδα και εγώ θα έπρεπε να είμαι και με τα παιδιά μου. Οπότε θα πηγαίνω ερχόμουνα. Πέμπτη πρωί στο αεροδρόμιο, Κυριακή απόγευμα αεροδρόμιο, πότε θα βλέπω τα παιδιά μου? Ωραία, και γυρίζοντας στην Κύπρο. Ήταν και αυτό. Αν ήταν μία φορά τη βδομάδα, ναι. Επιστρέφοντας στην Κύπρο, τι έκανες, ας πούμε, εσύ, δηλαδή που τραγουδούσες? Είχες κάποια αντιπρόταση για δουλειά? Έχω στην Κύπρο. Ναι. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Τι? Και κάνουμε αρκετές συναυλίες σε διάφορες πόλεις της Κύπρου. Φιλανθρωπικά. Mm-hmm. Παραστάσεις, εκδηλώσεις. Τώρα θα συμμετέχω σε μια μουσικοθεατρική παράσταση στην Κύπρο αρχές Δεκεμβρίου. Ναι. Και θα πάμε και στο Λονδίνο στην Αγγλία τον Ιανουάριο. Έχω κλείσει σε ένα εστιατόριο πολυτελεία στη Λάρνακα κάθε Σάββατο στο Μακού. Με ένα πολύ όμορφο ρεπερτόριο, πολύ λίγο ξένο, κυρίως ελληνικό. Ναι, και το προτιμάς αυτό κάτι. Ρε Μαριέλα, όταν κερδίζεις το The Voice, ναι, που υποτίθεται είσαι ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να έχει και 10 επιλογές στη ζωή του, ας πούμε. Έτσι, φαντάζομαι ότι εσύ μπήκες στη διαδικασία να φύγεις από την Κύπρο, να έρθεις στην Ελλάδα. Άρα, αν σου γινόταν κάτι πολύ grand από τα ελληνικά δεδομένα, δεν νομίζω να. Δεν υποτιμώ το εστιατόριο, το πολυτελείας. Αλλά φαντάζομαι να τραγουδήσεις, ρε παιδί μου, σε ένα εστιατόριο πολυτελείας μπορεί να θέλει να πάει να τραγουδήσει και στο τέλος της καριέρας, το έχεις στην αρχή. Δηλαδή στην αρχή θα σα τραγουδήσει μια πολύ, πίστα, πολύ πίστα, ή να κάνει θέατρο σε ένα, ας πούμε, μουσικοκορευτικό σόου στην Ελλάδα, ξέρω εγώ. Σε μια που γίνονται πολλά musical, ξέρω εγώ τώρα. Εντάξει, ήρθε και κάποια πρόταση για αυτό. Άρα είχε προτάσεις. Από Ελλάδα. Mm-hmm. Απλά πάλι είδα ότι θα έλειπα πάρα πολλές μέρες από τα παιδιά μου. Δηλαδή περίπου 40 μέρες.
Είχα πάλι πρόταση για να πάω Αμερική σε μια περιοδία. Αμερική σε περιοδία. Και δεν πήγες. Εκεί πάλι. Ήταν πολλές μέρες. Είχε πολλές προτάσεις. Άρα μην λένε για το Voice, γιατί οι προτάσεις υπάρχουν και από εκεί και πέρα ο καθένας εκμεταλλεύεται. Ναι. Και πολλά από τα παιδιά δουλεύουν. Είχαμε τον κοιτά του, δουλεύει. Ως και ο Χάρης Μος, που δεν ήταν από τα τελευταία ονόματα που είχε μείνει, δουλεύει. Ναι, αλλά, μην ξεχνάς, αλλά ο άλλος όμως ήταν ένα show, κάνει 50 και 60%. Περιμένει όλο θα βγει και θα γίνει η top firm, ας πούμε. Ότι δεν ήταν πριν τραγουδίστρια. Ναι. Δηλαδή ήταν η πρώτη της επαφή με το τραγούδι. Και μια γυναίκα η οποία εσύ. Και τώρα έχει αλλάξει και τελείως και η καθημερινότητά σου. Χώρισες, έχεις μόνο στα παιδιά.